Θέλω να παρουσιάσω βασικές αρχές του προγράμματος και της άποψης που έχουμε για τον νέο Δήμο. Η διαφάνεια στη λειτουργία και διαχείριση των οικονομικών. Την τετραετία 2007-2010 είχαμε κάνει σημεία μας στη διαφάνεια, στη διαχείριση των οικονομικών, στον προγραμματισμό των έργων, στην ανάθεση και εκτέλεση έργων και προμηθειών του Δήμου. Το ίδιο θα πράξουμε και φέτος. Με καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου Πέλλας για κάθε απόφαση που λαμβάνεται, έργο ή προμήθεια που εκτελείται, ώστε ο κάθε δημότης να γνωρίζει πού, πώς και γιατί διατίθεται το τελευταίο ευρώ του Δήμου μας. Κάθε επαγγελματίας για μας είναι συνεργάτης του Δήμου. Κάθε προμηθευτής του Δημότης Πέλλας είναι για μας συνεργάτης του Δήμου. Κάθε μικροεργολάβος είναι για μας συνεργάτης του Δήμου. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί σε αυτή τη δημοτική παράταξη. Δεύτερος στόχος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Κυρίως στόχος είναι να θέσουμε ένα περιβάλλον φιλικό και ελκυστικό για την μεταφορά ή ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων. Τώρα που η οικονομική κρίση έχει την κορύφωσή της, αρκετοί κάτοικοι, πολλοί θα έλεγα, φεύγουν ή έχουν φύγει ή σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό. Πρέπει εμείς, στο πλαίσιο αυτό που μπορούμε, να φροντίσουμε να εντάξουμε περιοχές με προγράμματα, στα τελευταία ευρωπαϊκά προγράμματα. Εθελοντισμός. Δημιουργούμε δίκτυο εθελοντισμού, έχοντας την ενεργό συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής και των φορέων της περιοχής. Για μας ο εθελοντισμός είναι συνδεδεμένος με τρία βασικά χαρακτηριστικά που είναι η κοινωνική συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η διάθεση προσφοράς από αυτούς που έχουν σε αυτούς που δεν έχουν. Υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα εθελοντικής προσφοράς τόσο σε θέματα κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης όσο και σε θέματα περιβαλλοντολογικά, καλλιτεχνικά κτλ. Οι φορείς, οι σύλλογοι, η εκκλησία, ο οργανός πολιτών είναι ένα ζωντανό και δυνατό τμήμα εθελούσιας προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιήσουμε με στόχο έναν πιο εξωστρεφή Δήμο, θα προχωρήσουμε στη δημιουργία δικτύου εθελοντικών οργανώσεων, φορέων και συλλόγων, γιατί η κοινωνία των πολιτών όλοι μαζί επιθυμούμε να είναι παρούσα και δυναμική. Ο Δήμος που θέλουμε πρέπει να είναι ένας Δήμος ο οποίος θα ακούει τους νέους ανθρώπους. Γιατί όχι να συνδιαμορφούν μαζί τους θέσεις που αφορούν πολιτικές για το μέλλον, το παρόν και το μέλλον. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη τη σωστή λειτουργία του τοπικού συμβουλίου νέων, όχι ως θεσμό διακοσμητικό, αλλά ως ένα χώρο διαλόγου, ζωντανό και δραστήριο, ανοιχτό σε όλους τους νέους ανθρώπους, μακριά από τους ενεργαλισμούς των κομματικών οργάνων. Ένα δίκτυο ξανά λοιπόν συνεργασίας των φορέων, ώστε να παίξει ένα συντονιστικό και συνδετικό ρόλο μεταξύ των νέων πολιτών, της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών της. Βασική προτεραιότητα. Τα χωριά του Δήμου μας. Πηξίδα και απόδειξη το έργο μας στα χωριά του Δήμου την τετραετία 2007-2010. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει σαφή ιεράρχηση των αναγκών στα χωριά μετά από λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε χωριό. Δεν ήταν μια υπόσχεση. Το κάναμε ήδη 4 χρόνια ως Δημοτική Αρχή στο Δήμο Γιαννιτσών. Λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε χωριό. Σεβασμό στις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Χορήγηση της πάγιας προκαταβολής στην τοπική κοινότητα και στον πρόεδρο για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών. Σε κάθε λαϊκή συνέλευση θα υπάρχει λογοδοσία για το τι έγινε ή τι δεν έγινε την προηγούμενη χρονιά σε κάθε χωριό. Οι πρόεδροι κάθε τοπικής κοινότητας θα καλούνται σε συμβούλιο όλοι μαζί από όλο το Δήμο κάθε τρίμηνο για να χαράζουν μαζί το σχεδιασμό των έργων και των παρεμβάσεων που απαιτούνται κατά την άποψή τους
Συνολικά όμως, και όχι αποσπασματικά σε κάθε χωριό, αναφορικά με σημαντικά έργα που βοηθούν την ανάπτυξη της περιοχής στον αγροτικό τομέα, όπως μικρά φράγματα, πιθανές αρδαστικές γεωτρήσεις, αγροτικούς δρόμους κτλ. Έκτη βασική αρχή για μας, κοινωνικός και αλληλέγγυος δήμος. Παρακολουθούμε σήμερα τη Δημοτική Αρχή να ακολουθεί ως ουραγός των εξελίξεων πρωτοβουλίες ιδιωτών, συλλόγων, ιδιαίτερα της Εκκλησίας και της Ιεράς Μητρόπολης, όπως κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό ιατρείο, φαρμακείο κτλ. Παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις αυτές, στα εγγένεια, ως μακρινής συγγενής, δίχως καμία συνεισφορά, δίχως σχέδιο για την παράβαση του Δήμου σε ένα μεγάλο κομμάτι των δημοτών μας, που δοκιμάζονται σκληρά από κεντρικές πολιτικές που μας οδηγούν στην αναργία, στην απόγνωση και στην εξαθλίωση. Και ενάντια σε αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να αντισταθεί πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση, που πρέπει να παίξει πιο ενεργό ρόλο. Ένα ρόλο διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, με τα έργα, τις παρεμβάσεις, τις υποδομές, που είναι βέβαια σημαντικές. Θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε κάθε δημότη που αδυνατεί όχι μόνο να ανταπεξέλθει πλέον, αλλά να επιβιώσει. Προσπέλας, θα πρέπει να είναι ένας από τους δήμους που θα πούν όχι σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής πολιτικών που βελτιώνουν δήθεν τα κεντρικά οικονομικά, αλλά εξαθλιώνουν τους δημότες. Σε κάθε προσπάθεια επιβολής αυτών των μοντέλων διοίκησης που θέλει τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να υλοποιεί προαποφασισμένες αποφάσεις, σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων δημοτικών και κοινωνικού χαρακτήρα, σε κάθε προσπάθεια απόλυση εργαζομένων. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είναι δυνατόν να είναι στη Γερμανία μαζί με άλλους δημάρχους προσκεκλημένου του κυρίου Φούχτελ, όταν την ίδια μέρα απεργούν απολυόμενοι δημοτικοί αστυνομικοί και σχολικοί φυλάκες. Ξέρετε ποιος είναι ο Hans Joachim Fuchtel? Είναι ο εγκαταλμένος τοποτηρητής της Γερμανίας στην Ελλάδα. Με αυτόν συνεργάζονται και σε αυτού τις δεξιώσεις παραβρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι ασθενείς οικονομικά και κοινωνικά τάξεις και ομάδες δέχονται σοβαρά και αλλεπάλληλα πλήγματα στα περιορισμένα οικονομικά τους. Ο Δήμος οφείλει να αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής του δραστηριότητας για την κάλυψη των αναγκών τους που δημιουργούνται από τις αποφάσεις και τις πολιτικές της κεντρικής εξουσίας. Θέλουμε και θα έχουμε ένα Δήμο με κοινωνικές ευαισθησίες και αλληλεγγύη, πολέμιο της φτώχειας, της αδικίας, της κοινωνικής και της ανεργίας. Συμπαραστάτης και συμμέτοχο στα κοινωνικά προβλήματα και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ένα Δήμο που θα σκορπά ανακούφιση, αγάπη και θα αποτελεί στήριγμα για τον κάθε δημότη. Σήμερα, ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των δημοτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά και αλλεπάλληλα πλήγματα στο περιορισμένο εισόδημά τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα φαινόμενο βέβαια γεννημένο στη χώρα μας. Προτέμοντας στόχος για μας είναι να αντιμετωπίσουμε τον επερχόμενο κίνδυνο της φτώχειας, όχι ως φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη, αλλά ως υποχρέωση αλληλέγγυας συμπεριφοράς απέναντι σε δημότες που το έχουν ανάγκη. Η μελέτη και η χάραξη της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί ένα από τους πυλώνες του προγράμματος, όχι ως σκέψη περιστασιακής αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων, αλλά ως συγκρότηση σταθερών δομών που θα λειτουργήσουν και θα υπάρχουν για τους δημότες που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες τους. Η σωστή και οργανωμένη αξιοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων που δίνει ο καλεκράτης στο Δήμο, καθώς η δυνατότητα της απευθείας χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα τέτοιων δράσεων, θα επιτρέψει τη δημιουργία δομών που θα παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, την ποιότητα ζωής και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους σε κάθε δημότη και κάτοικο του Δήμου Μπέλας.
Μελετάμε και προχωράμε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και καλά οργανωμένου δικτύου προστασίας αυτών των γενικών ομάδων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Σύλλογοι, εκκλησία, αυτοοργανωμένες κοινές πολιτών που έχουν δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο αυτό θα είναι συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή. Ο εξωστρεφής Δήμος για μας είναι ένας Δήμος που συνεργάζεται με αυτό που ονομάζουμε κοινωνία των πολιτών. Σπουδαίο και ζωντανό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βασικό μας μέλημα είναι η καταγραφή των αναγκών και των υπάρχουσων δομών που ήδη λειτουργούν στα όρια του Δήμου, η σύνδεση μεταξύ τους, η αναδιάρθρωση και η ορθολογική τους λειτουργία. Ένα από τα μηνύματα που στείλαμε στις προηγούμενες εκλογές ήταν και το μήνυμα ενεργός Δήμος. Σήμερα, με σούσεις της φοδρής αυτής οικονομικής και κοινωνικής ομηνίας, προσθέτουμε τη λέξη ενεργός και αλληλέγγυος Δήμος. Είναι αυτός ο Δήμος που θα διαμορφώσουμε ανεξαιρέτως τους δημότες με έμφαση και τους δημότες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο Δήμος είναι ο πιο κοντινός θεσμός δημόσιας διοίκησης στον πολίτη. Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει πιο, ακόμη πιο μεγάλη την αίσθηση ευθύνης σε αυτό που θέλουμε να γίνει. Δίνει τη δυνατότητα τοπικά να γίνουν πολλά πράγματα και σπουδαία και για μας είναι θετικό και μας δίνει κουράγιο και πείσμα να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Φίλες και φίλοι, είμαι και θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος εάν οι συμβουλίες το αποφασίσουν. Έχω παραδώσει εδώ και πολλά χρόνια από τότε που ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση κάθε ταυτότητα, κομματική ή άλλη, όταν άλλοι στηρίχθηκαν και στηρίζονται αποκλειστικά σε αυτήν για να εφαρπάξουν την ψήφο και τη συνείδηση των συνδημοτών μας. Δηλώνω ότι δεν πρόκειται ποτέ, εφόσον εκλεγώ ο Δήμος Πέλλας, να αντιμετωπίσω με διαφορετικό μάτι τους συνδημότες λόγω της ιδεολογικής, πολιτικής, θρησκευτικής ή άλλης τοποθέτησής τους. Κάτι εξάλλου που το διαπιστώσατε, το ξέρετε όλοι όσοι είστε από το Δήμο Γιαννιτσών τα προηγούμενα, προπροηγούμενα 4 χρόνια, πώς λειτουργούσαν σαν Δήμαρχος Γιαννιτσών και σαν παράταξη. Δηλώνω ρητά ότι ποτέ δεν απευθύνθηκα σε κανένα κόμμα, σε οποιοδήποτε κόμμα, για να ζητήσω καμία ή κανένα είδου στήριξη ή κομματικό χρήσμα. Πιστεύω ότι τα κόμματα έχουν ρόλο, όσο έχουν πια, όσο τους έχει απομείνει, αν έχουν μια αξιοπιστία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εκεί ας ασχοληθούν λοιπόν με τα προβλήματα που έχουν και είναι μεγάλα. Οικονομία, ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, ανεργία, αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Δεν τους μοιάζουν τα γενιτσά, ούτε τα άστρα, ούτε οι αμπελιές, ούτε η ραγόνα. Είναι ευθύνη και δική μου και των υποψηφίων και των πολιτών να λειτουργήσουν με κριτήρια μόνο τη θέληση για προσφορά, την ικανότητα, την εντιμότητα, την εμπειρία, τη γνώση και μόνο. Δηλώνω και το έχω αποδείξει και στις προηγούμενες εκλογές, σε όλες τις προηγούμενες εκλογές, ότι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του συνδυασμού είναι άνθρωποι από όλα τα κόμματα, από όλους τους πολιτικούς φόρους. Δεν ζήτησα από κανέναν να αποποιηθεί την κομματική ταυτότητα, η ιδεολογία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει ποτέ. Ζήτησα όμως και ζητώ να συνεργαστούμε πέρα και πάνω από πολιτικές προτιμήσεις, αν και πολλοί από εμάς πια δεν έχουμε ούτε τις προτιμήσεις, να πω την αλήθεια, βάζοντας ως πρώτη προτεραιότητα τη δημοτική ενότητα, τη δημοτική διάθεση μετά από 4 χρόνια στασιμότητα σε παρακμής. Επειδή όμως μπορεί να γίνει της μόδας το επόμενο διάστημα σε σχετική αναφορά, να σημειώσω τα εξής. Κομματικός υποψηφίος ποιος είναι? Αυτός που ψηφίζει ή ψήφισε κάποτε ή τώρα ή παλιότερα ένα κόμμα? Ή αυτός που στάθηκε όπως όμιλον σε μακρινές εποχές, το 1994, 20 χρόνια πριν, με σφοδρή κομματική αντιπαράθεση, όταν λοιπόν ο Μιλόν στις νομαρχιακές εκλογές του 1994 είχε κατέβει, όπως θυμάστε πολλοί από εσάς, με έναν ανεξάρτητο συνδυασμό του νου του Χατζηδημητρίου
κόντρα στα δύο τότε μεγάλα κόμματα. Τότε δεν ήμουν κομματικός υποψήφιος. Όχι. Ήμουνα άρρηκτα δεμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε κάνει ένα υπερκομματικό ανεξάρτητο συνδυασμό με μια ρομαντική διάθεση τοπικισμού. Πήραμε 50%. Τα μεγάλα κόμματα πήραν από 15% και 16%. Αυτή λοιπόν είναι η ανεξαρτησία στην πράξη και όχι τα μπαίνες που κολλάνε στους ανθρώπους. Κομματικοί συνδυασμοί όμως είναι αυτοί που οι επικεφαλείς τους χρησιμοποιήθηκαν ως μέλη μιας στενής κομματικής ελίτ σε θέσεις υψηλόβαθμες, σε προεδρία και αλλού, απευθύνοντας ένα στενά κομματικό, στενά όμως πια εκλογικό σώμα, το οποίο βέβαια αγωνιούν να διευρύνουν, μιλώντας αναγκαστικά ακόμα και αυτοί για ανεξαρτησία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτοί που συμμετέχουν το μεσημέρι σε συνεστιάσεις με τον κύριο Βορύδη και το βράδυ μιλούν για την ανεξαρτησία του συνδυασμού τους. Κάποια ομοιότητα με τα πράγματα και τις καταστάσεις δεν είναι φανταστική, είναι πραγματική. Να πω και κάτι επίκαιρο λοιπόν. Χθες δημοσιεύτηκε σε ένα τοπικό blog μια απίστευτη προβοκάτσια. Ότι εγώ, ο συνδυασμός, εγώ κάλεσα τον κύριο Βενιζέλο να παραστεί σήμερα στην εκδήλωση αυτή. Κυκλοφόρησε, το λέγανε και κάποιοι που δεν έχουν ίντερνετ. Ένας παππούς από 35 χρονών. Ποιος θα τα λοιπόν μυαλό το επινοεί σε αυτό. Ποιος απίστευτος προβοκάτορας. Είναι κάτι λέει ανάμεσα σε στημένη προβοκάτσια και γραφικότητα. Όπως καταλαβαίνετε από αυτά που προηγουμένως, πιο πιθανό ήταν να καλώσει τον Μπαράκ Ομπάμα παρά τον Βενιζέλο. Και ξέρετε ότι είναι πιο πιθανό να ερχόταν ο Ομπάμα εδώ παρά ο Βενιζέλο. Δύο φορές έχω δει τον Βενιζέλο στη ζωή μου. Να τις πω και τις δύο λοιπόν. Την μια ως δήμαρχος, όταν μαζί με τους τότε βουλευτές, τον Ομάρχη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, παλεύαμε για τη δημιουργία στην Αθήνα κέντρο νεοσυλλέκτων στα Γενιτσά. Μετά από τον αποκλεισμό του Σαυτοπαίδου. Κάτι που τελικά καταφέραμε. Για πρώτη φορά πήγαμε σύσσωμοι μαζί. Για πρώτη φορά με άποψη δική μου ζήτησα να μιλήσω στο τέλος μόνο εγώ, να μην βγάλω να εντυπώσει οι βουλευτές, να μην φάνει ότι είναι θέμα βουλευτών, ότι θα τις εκφράσουμε μια φορά όλους μαζί, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Και εγώ δεν θέλω κανένα κέρδος. Γιατί ήδη μας πυροβολούσαν επειδή έκλεισε το στρατόπεδο. Μας πυροβολούσαν επειδή έκλεισε το στρατόπεδο, κάναμε το τέλος των νοσηλέκτων, τότε ήταν προσπαθώ τον κ. Βενιζέλο. Το οποίο βέβαια και το νοσηλέκτων καταργήθηκε και αυτό στη θητεία αυτή. Αυτή τη δημοτική αρχή. Βέβαια δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Δεν θυμάμαι κάτι να έμεινε στα Γενιτσά σε αυτή τη θητεία. Δεν ξέρω αν έμεινε καμία υπηρεσία που δεν απομακρύνθηκε από την πόλη ή που δεν υποβαθμίστηκε όπως το νοσοκομείο. Έχουν φύγει υπηρεσίες επί υπηρεσιών. Έχουν υποβαθμιστεί υπηρεσίες και άλλες που, που επήγεται το κλείσιμό τους. Και τότε λοιπόν μας κάνει το δίκαιο στον τόπο που έφυγε και έγινε το κέντρο νοσηλεύτων. Η δεύτερη φορά ήταν στα εγγένεια του κέντρου νοσηλεύτων. Όταν είχαμε χάσει τις εκλογές και ανάμεσα στον Οκτώβριο και τον 1η Ιανουαρίου που θα αναλάβει η νέα δημοτική αρχή. Μέσα στα τόπο εδώ, στο κέντρο νοσηλεύτων. Εκεί λοιπόν, ενώ είχε συμφωνηθεί και σχεδόν ολοκληρωθεί μετά από πολλές προσπάθειες η παραχώρηση του 50% του στρατοπέδου Καψάλη στο Δήμο, με μεγάλο αγώνα που είχε ξεκινήσει από τον κύριο Βαμβίνη, ακόμα για να καταλάβετε πόσο μεγάλο αγώνα δόθηκε, το 50% του στρατοπέδου ώστε να γίνει χώρος πρασίνου, χώρος πολιτισμού και χώρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Εκεί λοιπόν αποδέχτηκε ο κύριος Στάμκος την προφορική διαβεβαίωση του κ. Βενιζέλου ότι θα παρακολουθεί το 100% του στρατοπέδου. Μη στεναχωριέστε. Όταν εγώ αντέδρασα, λέγοντας αυτό είναι τελειωμένο, παρακορίστε και μετά το άλλο, αν θέλετε, παρακορίστε το υπόλοιπο. Δεν πειράζει. Με μια άλλη διαδικασία. Μετά από. Δεν ξέρω πόσα χρόνια κατάνε αυτά τα ζητήματα.
Αυτή η παρακόρηση πήγε 3,5 χρόνια πίσω, έμεινε έτσι. Ο χώρος στο πέτρο ρημάζει αναξιοποίητος από την σημερινή δημοτική αρχή. Αυτή λοιπόν ήταν δύο επαφές που είχα με τον κύριο Βενιζέλ. Κοιτάξτε, δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την παράταξη για την επερχόμενη νύχτα τους. Ξέρω τι θα κάνουν. Να είστε προετοιμασμένοι. Λάσπη, προβοκάτσια, υπονοούμενα, ψέματα, ίνδρικες. Περίεργες συμμαχίες και πληρωμένα μέσα ενημέρωσης. Κάποια, λίγα, ελάχιστα. Δυστυχώς. Αλλά αυτή τη φορά θα πάρουν την απάντησή τους. Και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές και από τα αρμόδια όργανα του νόμου όπως τους αξίζει. Φίλες και φίλοι, είναι επιτακτική ανάγκη να παραδώσουμε στη νέα γενιά έναν αναγεννημένο Δήμο, έναν καινούριο Δήμο, έναν αγνώριστο Δήμο. Αυτό δεν είναι ούτε δική μου υπόθεση, ούτε των συνεργατών. Είναι υπόθεση όλων μας. Καλώ σας συστράτευση και συμβόλευση όλες τις υγιείς, παραγωγικές, πολιτικές, κοινωνικές, επιστημονικές, πνευματικές δυνάμεις αυτού του τόπου, που είναι πολλές σήμερα, αλλά μένουν αδρανείς πολιτικά ή στο περιθώριο. Σας καλώ να πλησιώσετε, να στηρίξετε, να συμμετάσχετε στο ανεξάρτητο, υπερκομματικό, ενωτικό και ανενωτικό ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Ενότητας που αυτό το διάστημα συγκροτούμε και ολοκληρώνουμε. Ο χρόνος δεν περιμένει. Οι δυσκολίες, τα προβλήματα είναι αρκετά αλλά γνωστά. Οι ευκαιρίες λιγότερες αλλά υπαρκτές. Οι δυνατότητες και οι προκλήσεις μεγάλες. Η γνώση, η θέληση και η εμπειρία υπάρχουν. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότητες, με διάθεση για προσφορά, με ενθουσιασμό αλλά και με νέες δυνάμεις, δίνουμε τον δικό μας αγώνα για την νίκη στις εκλογές της 18 Μαΐου. Έναν αγώνα που δίνει το σύνθημα για μια νέα πορεία του Δήμου Πέλλας. Μια πορεία που μπορούμε να τη χαράξουμε μαζί και να την πατήσουμε μαζί γιατί μας αφορά όλους. Σε αυτή την ιδιαίτερη δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα και μια μεγάλη δυνατότητα. Έχουμε γνώση, εμπειρία και ανθρώπους για να χειριστούμε τα μεγάλα προβλήματα που θα συναντήσουμε μπροστά μας. Γι' αυτό σας καλώ να αποφασίσετε υπεύθυνα. Για το ποιος μπορεί να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Ποιοι έχουν την εμπειρία, την ικανότητα και τα στελέχη για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους και να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Καλό όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του Δήμου Πέλλας να συμπορευτούν στον αγώνα που δίνουμε ως δημοτική ενότητα, σε έναν αγώνα που δεν το χαρακτηρίζουν οι κομματικές ταυτότητες, αλλά οι ανάγκες και οι προσδοκίες για την επόμενη μέρα. Που είναι κοινές για όλους μας. Με γνώμονα την αξιοπιστία και την ικανότητα των ανθρώπων που καλούνται να διαχειριστούν τις τύχες. Είμαι βέβαιος ότι το βράδυ των εκλογών της 18 Μαΐου μια νέα σελίδα ξεκινά στο Δήμο Πέλλας. Αυτή τη σελίδα την γυρίζουμε όλοι μαζί και όλοι μαζί συζητάμε από την επόμενη μέρα την ανεπιστοσιακή μας πορεία. Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα της ευθύνης απέναντι στον τόπο μας. Το δρόμο της ανάπτυξης το χάσαμε και το ψάχνουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δεν είδαμε προτάσεις σε πολύ περισσότερες λύσεις στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, τα οποία τα τελευταία 3,5 χρόνια διωγγώνονται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως στην καθημερινότητα του Δημότη. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε βάλει τις βάσεις για να περάσουμε στη νέα εποχή. Σε αυτή την εποχή που θέλει τους πολίτες ενεργούς και απαιτητικούς, τους τοπικούς άρχοντες υπεύθυνους και διορατικούς. Συμμέτοχοι και συνοδοιπόροι στον αγώνα αυτό είναι όλοι όσοι μετέχουν στη νέα πολιτεία του Δήμου Πέλλας. Ειδικά αυτοί που καλούνται μέσα από τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτιά μας να καταθέσουν τις δυνάμεις τους για το επόμενο μεγάλο βήμα για την πρόοδο του Δήμου μας. Σήμερα παρουσιάζουμε τα πρώτα 38 ονόματα υποψηφίων του συνδυασμού μας, δημοτικών συμβούλων, περίπου πάνω από το 60% του συνδυασμού που θα το πλαισιώσουν στην εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας.
άτομα ικανά, με εμπειρία, με διάθεση προσφορά και αγάπη για τον τόπο τους. Αυτά που θα σηκώσει το βάρος μιας διοίκησης που θα αλλάξει, πιστεύουμε, θετικά την εικόνα στον Δήμο Πέλλας. Άτομα που διαθέτουν γνώση, εμπειρία, ικανότητα και ήθος. Είναι αυτοί που την επομένη των εκλογών, στη 1 Σεπτεμβρίου, με την εμπιστοσύνη των δημοτών, θα αναλάβουν την ευθύνη να οδηγήσουν τον Δήμο Πέλλας στον δρόμο της ανάδειξης και της προόδου. Για όλους εμάς, η αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί πια μέσω ανάδειξης και προβολής, αλλά αντίθετα πεδίο προσφοράς και δημιουργίας. Είναι μεγάλη πρόκληση για το αύριο στο Δήμο Πέλλας, ώστε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος των τελευταίων 3,5 χρόνων. Σε αυτή την πρόκληση σας βεβαιώνω ότι θα αναπροωθούμε με απόλυτη προσήλωση και επιτυχία στους στόχους που έχουμε θέσει. Η αμφίδρομη σχέση συνεργασίας και συλλογικότητας που διακηρύττουμε δεν σταματά την ημέρα των εκλογών. Να είστε βέβαιοι ότι θα έχει συνέχεια. Γιατί θέλουμε πια τους φορείς και τους πολίτες ενεργούς και συμμέτοχους. Θέλουμε τα τοπικά συμβούλια να είναι όργανα που σχεδιάζουν, θα προτείνουν, θα υλοποιούν και θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες περιεχόμενο, όχι απομονωμένα ανενεργά και χωρίς ρόλο, όπως είναι σήμερα με ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Θέλουμε ένα Δήμο ανοιχτό σε ιδέες και προτάσεις, με τους νέους και τους νέες πρωταγωνιστές, με τον επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, με το επιστημονικό δυναμικό του Δήμου μας στην παραστάτη. Το στρατηγικό μας σχέδιο για το Δήμο Πέλλας που θα παρουσιάσουμε στους δημότες και θα το αναδείξουμε το επόμενο διάστημα της προεκλογικής περίοδου θα αποτελέσει την πυξίδα των επιλογών μας. Και από τους υποψήφιους που σήμερα ανακοινώνονται και αυτούς που θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, πολλοί θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Έχουμε και είμαστε η παράταξη που έχει και σχέδιο και άποψη και γνώμη και εμπειρία για τον τόπο. Σήμερα με χαρά σας παρουσιάζω 38 ανθρώπους που θα κληθούν να υλοποιήσουν το σχέδιο του όραμα αυτό. Ευχαριστώ. Πακερτής λόγος, νοσηλευτής. Δήμος Μεγάλο Αλεξάνδρου. Η προηγούμενη είναι ο Μητσό, ξέρετε. Γεωργιάδου Μουράνα, πολιτικός πανικός. Μποτζαμάνης Βασίλης, δέος πολιτικός σύμβουλος και ο λόγος, Γενιτσά. Ελευθερίου Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος, κυρία Αντήση. Κάλφα Στέλιος, αστρονομικός στην Αποστρατεία, από την Κάλφα. Δίνω πέρα, πέρα, δίνω πέρα. Καραγιάννης Κωνσταντίνος, από τον πρόεδρο μου πέρασε. Καραμπαζάκης Αντώνης, αστρονομικός στην Αποστρατεία, από τον πρόεδρο μου πήρε. Τουρτζίνης Ανέστης, χημικός Λιάσπερας από τα Γιαντζά. Κουλούδης Μινάς, δάσκαλος από Γιαντζά. Κουρτούδης Χρήστος, συνταξιούχος ελληνικούς ελληνικούς Γιαντζών. Μαγνουσίνου Μαρία, πολιτικός μενικός. Απογεννητά. Μελετιάδου Ελένη, αρχιτέκτονος μενικός από τον πρώτο Δήμο Κύρου. Μιλώσεις Φίλιππος Δάσκαλος από τον πρώτο Δήμο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Μουχτάρης Αράντης,
Οι διοκτήτες της Τρόικας Δημοκρατίου μάθησε από τον πρώτο Δήμο πέρασε. Και πρώτο Δήμο πέρασε. Νικές Ισάκης, έμπορος από Γιονιτσά. Ξανθόπουλος Γεώργιος, ταχυδρόμο Γιονιτσά. Παπαδημητρίου Δημήτρης, οικονομολόγος από Γεννητσά. Παπαδόπουλος Γιώργος, πολυτεχνικός από Γεννητσά. Παπαδόπουλος Αντώνης, αποκλειδητής από Γεννητσά. Παυλίδης Γιάννης, δάσκαλος από Κρύα Ευρύση. Και ο Στάθιος Αγρότης από Μέγα Αλέξανδρο. Παντζαρτζής Πρόδρομος, Ελεύθερος Επαγγελματίας από Κύρο. Σαμψονίδου Γαμπριέλα και ο Νιωμόμος Μουσιογράμος από Γεννητσά. Σοκουζούνης Δημήτρης, Σαμψιούνης Προεδρές από Γεννητσά. Σούμπας Γεωργία Υπτιακά από Γεννητσά. Τεκτερίδης Γαβρίλ, επιχειρηματίας από Δήμο Κύρου, προηγούμενο. Τηλαβερίδης Αναστάσιος, υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών, από Γεννητσά. Τραϊούς Αντώνης, αστυνομικός στην Αποστρατεία, πρώην πρόεδρος των αστυνομικών πέρα. Τσιτιρίδης Ευστάθιος, ελεύθερος επαγγελματίας από Κρύα Μίση. Τσίτσος Νίκος, έμπορος από Γεννητσά. Φάβας Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας από Γεννητσά. Φωστηρόπουλος Νίκος, ελεύθερος επαγγελματίας από Κρύα Ευρύση. Χατζιαντωνίου Γιάννης, Λιωπόμης Αγρότης από Γεννητσά. Χατζηλιάδης Πέτρος, γιατρός από πρώην Δήμο Κύρου. Φίλες και φίλοι, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας πολλά χρόνια και μπορούμε να διακρίνουμε και να κρίνουμε ανθρώπους με αξίες, με αρχές και πλεονεκτήματα. Μπορούμε να αξιολογήσουμε τις σκοπιμότητες και τις επιλογές του κάθε υποψήφιου που διεκδικεί την ψήφο μας. Αυτή την ψήφο δεν την χαρούμε σε κανένα. Η μάχη των εκλογών είναι μια μάχη για την πόλη, για τα χωριά μας, για το δημό σας και τον καθένα από εμάς. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς. Τη μάχη θα δώσουμε όλοι μαζί, γιατί μας αφορά όλους το ίδιο. Σας καλούμε σε έναν αγώνα σκληρό αλλά όμορφο, αποφασιστικό και ανυποχώρητο. Έναν αγώνα έντιμο και καθαρό. Έναν αγώνα νικηφόρο. Thank you.
Πάμε λίγο. Τον Αλέξανδρο, ο Βασίλης ο Μύρος, ο Μυριανικός. Πώς έγινε αυτό?